Πλήθος χριστιανών με θρησκευτική κατάνοιξη ακολούθησαν το βράδυ της Παρασκευής στην περιφορά του Επιταφείου των Εκκλησιών στο κέντρο των Ιωαννίνων. Η συνάντηση των επιταφείων έγινε για δεύτερη φορά φέτος μπροστά στο Δημάρχειο της πόλης. Εκεί στους πιστούς μίλησε ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Μάξιμος. Αυτοί οι οποίοι έχουν τόσα τρισεκατομμύρια και μπορούν να δανείζουν σε
Διερωτάται κανείς, υπάρχει άραγε δικαιοσύνη σε αυτόν τον κόσμο? Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτόν τον κόσμο. Και αν ρωτούσαμε τον Χριστό, θα φώναζε μέσα από τον τάφο του ότι το πιο πικρό καρφί στο σταυρό του είναι η εκμετάλλευση των ανθρώπων. Θα φώναζε μέσα από τον τάφο ότι το πιο πικρό καρφί στο σταυρό του είναι ότι αυτοί οι οποίοι έχουν την εξουσία καταντούν τον κόσμο σε αυτή την ελεηνή κατάσταση. Και πολλοί από εμάς, πολλοί από αυτούς που ονομάζονται χριστιανοί, άλλοι είναι και προσπαθούν. Οι περισσότεροι όμως δεν είναι αυτοί. Έχουν το όνομα, αλλά δεν έχουν την χάρη. Πρέπει να πούμε την αλήθεια. Δυστυχώς, αυτοί που φέρονται έτσι στους λαούς δεν είναι παιδιά του Θεού, αλλά είναι παιδιά του διαβόλου. Του διαβόλου το θέλει να κάνει και όχι του Θεού. Πρέπει να έχουμε το θάρρος να πούμε την αλήθεια. Και εμείς τι διαλέγουμε? Να στεκόμαστε μπροστά στο σταυρό του Χριστού. Τι επιλέγουμε? Επιλέγουμε να είμαστε αληθινοί. Επιλέγουμε να αγαπούμε τους ανθρώπους. Επιλέγουμε να αγαπούμε αυτούς που κατάντησαν τα κουρέλια της ζωής και τους οποίους στάφησε τον εαυτό του ο Χριστός. Ή επιλέγουμε να είμαστε μια ελληνική, η οποία, αφού περνά καλά, δεν χρειάζεται να στεναχωριέται για το τι παθαίνουν οι άλλοι. Καθένας από εμάς πρέπει να διαλέξει και διαλέγει άλλωστε με τη στάση της ζωής του. Όμως, εφόσον πήραμε το κεράκι μας και πήγαμε να προσκυνήσουμε τον τάφο του Χριστού και τον σταυρό του Χριστού, εφόσον θέλουμε να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, θα πρέπει να έχουμε μια άλλη αντίληψη για τη ζωή μας. Και εφόσον αναμένουμε να γιορτάσουμε Πάσχα, να γιορτάσουμε την Ανάσταση, θα πρέπει να ξέρουμε ότι η λέξη Πάσχα σημαίνει διάβαση, σημαίνει πέρασμα από την κατάσταση της πτώσεως στην κατάσταση της ανορθώσεως, της Αναστάσεως. Και σε αυτή την κατάσταση δεν μπορεί να έρθει ο άνθρωπος μόνος του. Χρειάζεται την Θεία Χάρη. Εύχομαι η χάρη του Αγίου Πνεύματος να καταβγάζει τη ζωή και τα έργα σας, τα σπίτια και τις οικογένειές σας, τις εργασίες σας και όλη σας τη ζωή, και ιδιαίτερα εύχομαι η χάρη του Παναγίου Πνεύματος και το φως της Αναστάσεως να φωτίζει τις καρδιές και τα πρόσωπα των παιδιών και των νέων μας και να ευλογεί την πατρίδα μας. Χρόνια πολλά σε όλους και καλή Ανάσταση.